Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 20 Μαΐου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Θράκης. Θρήνο στο μπάσκετ της Κομωτινής, καθώς ο προπονητής και καθηγητής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλέκος Καρυπίδης, απεβίωσε σήμερα χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Θρήνο στο μπάσκετ της Κομωτινής, καθώς ο προπονητής και καθηγητής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλέκος Καρυπίδης, έφυγε από τη ζωή χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Ο Αλέκος Καρυπίδης συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τον μπάσκετ της Κομωτινής, καθώς ήταν επί χρόνια προπονητής στο ΓΑΣ Κομωτινή και μάλιστα ήταν ο προπονητής της γυναικείας ομάδας του ΓΑΣ, της μοναδικής του νομού Ροδόπης που έχει παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια και συγκεκριμένα στο Κύπρο, Λιλιάνα Ρονκέτη. Σαν καθηγητής του ΤΕΦΑ, πρόσφερε πολλά στο Δημοκρήτιο Πανεπιστήμιο και ήταν ο πρωτεργάτης της ιδέας για τη δημιουργία του Συλλόγου Μπάσκετ του Πανεπιστημίου, με το Δημοκρήτιο από την πρώτη κιόλα χρονιά να κερδίσει τις εντυπώσεις και να βρίσκεται ήδη στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Το σημερινό παιχνίδι του Δημοκρητίου με τη Φιλία Οριστιάδας που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Η κηδεία του Αλέκου Καρυπίδη έγινε στις 6 το απόγευμα στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Καβυσσό του νομού Εύρου. Εμείς σαν Art Channel Θράκης να εκφράσουμε τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΤΕΦΑ Κομωτινής η επίσημη τελετή έναρξης του 25ου Επετειακού Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με κεντρικό ομιλητή τον Νικόλα Στεργίου, καθηγητή Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, ενώ ξεχώρισαν τα βραβεία Νίκου Σαμαρά στους Θρακιώτες Παραολυμπιονίκες Κολύμβησης, αλλά και η βράβευση του ομότιμου πλέον καθηγητή ΤΕΦΑ Σάββατο Κμακίδη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιου Συναδεινού και πολλών επισήμων. Το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΤΕΦΑ Κομωτινής η επίσημη τελετή έναρξης του 25ου Επετειακού Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με κεντρικό ομιλητή τον Νικόλα Στεργίου, καθηγητή Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα. Στο πρώτο συνέδριο ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής. Έτσι, αυτό νομίζω έχει ένα συμβολισμό και για μένα αλλά και για όλους που ήμασταν εδώ το 1993. Εγώ όμως δεν ήμουν στο συνέδριο. Ήμουν από τον Οκτώβριο μεταπτυχιακός φοιτητής. Εν πάση περιπτώσει, κλείνουμε 25 χρόνια. Νομίζω ότι η εικόνα πίσω μας και το ξεκίνημα από το πρωί δίνει μια γεύση. Αν γυρίσει η κάμερα αργότερα, φαντάζομαι και έξω θα καταλάβετε τι εννοώ. 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Αυτό είναι νομίζω. Δεν ξέρω, το έχω ψάξει πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί, αλλά είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει άλλο τμήμα που μπορεί και κάνει 25 χρόνια συνεχόμενα ένα διεθνές συνέδριο στο αντικείμενό μας. Νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά σε όλα τα επίπεδα, και στο επιστημονικό και στο κοινωνικό, τελευταία και στο καλλιτεχνικό από ό,τι βλέπετε. Η συνεργασία μας με τους φορείς της πόλης πλέον είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, νομίζω ότι το νιώθουμε όλοι. Υπάρχει δηλαδή και μια αλληλεπίδραση πλέον η οποία έχει αυτοματοποιηθεί απόλυτα και μόνο καλύτερο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έρχονται καλύτερα συνέδρια, διαφορετικά ίσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια που μας στηρίζετε όλοι σας. Δεν μπορώ να βρω μια μέρα, μια φορά, ένα συνέδριο που να μην μας στήριξε ο τοπικός τύπος και αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο. Τίποτα, να μας ευχηθούμε άλλα 25 χρόνια, να είμαστε καλά, να μπορούμε να διοργανώνουμε συνέδρια. Είχα ρωτήσει πέρσι και τον κύριο Τοκουμακίδη, ο οποίος διοίκησε τη σύνταξη πρόσφατα. Ρώτησα και εσένα. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα, άλλα 25 συνέδρια, άλλα 25 και άλλα 25. Εμείς είμαστε εδώ. Όπως έχετε πάρει όλοι το μήνυμα, οι συνταξιοδοτηθέντες, όχι μόνο πρόσφατα, οι ομότιμοι καθηγητές οι οποίοι έχουν φύγει εδώ και 10 χρόνια και είναι εδώ σήμερα. Και είναι εδώ
και κάθε μέρα πάνω από το τμήμα. Το αφουγκράζονται, επικοινωνούν μαζί μας, γιατί ωραία, εμείς μπορεί να είμαστε, ας το πούμε, η νεότερη γενιά, αλλά η εμπειρία και η ενέργεια που έχουν σπαταλήσει σε αυτό το τμήμα τους δίνει το δικαίωμα να είναι ισότιμοι και ίσως πολλές φορές να έχουν και τον τελευταίο λόγο σε ορισμένα πράγματα. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Εγώ είχα έρθει πολλά χρόνια στην Κομωτινή και πραγματικά χάρηκα πολύ που είδα τέτοιες καταπληκτικές εγκαταστάσεις. Είδα ένα αμφιθέατρο αρκετά γεμάτο. Είδα καταπληκτικές ερωτήσεις στο τέλος. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί πολλές φορές στην πατρίδα μας τα βλέπουμε λίγο μίζερα τα πράγματα και δεν είναι έτσι, ξέρετε. Είναι πολύ καλύτερα. Είναι πολύ καλύτερα. Κάποιος από το εξωτερικό βλέπει ορισμένα πράγματα και εδώ είδα πολύ ωραία πράγματα. Και σε συμμετοχή και σε επιστημονικό επίπεδο και σε, ας πούμε, οι ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά, ας πούμε, είναι πολύ καλές ερωτήσεις. Αυτό δείχνει τη δυναμική που έχουν τα παιδιά, αυτή ειδικά η σχολή, ας το πούμε έτσι. Ξέρετε, το να κάνεις ένα συνέδριο 25 χρόνια είναι καταπληκτικό, ας το πούμε έτσι. Και κάθε χρόνο να προοδεύεις και να το κάνεις καλύτερα. Αυτό πραγματικά είναι καταπληκτικό. Στην θα θέλαμε λίγο να αναφερθείτε στην εισήγηση μέσα, στην κεντρική ομιλία. Είπατε αρκετά ενδιαφέρον. Ναι, δόξα τω Θεώ, στη Νεμπράσκα, στην οποία ζω και εργάζομαι εδώ και 22 χρόνια τώρα, ασχολούμαι με τη μεταβλητότητα στην ανθρώπινη κίνηση, η οποία έχει να κάνει στο γιατί δεν μπορούμε ποτέ να ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο. Με πολύ απλά λόγια. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορούμε μετά από μελέτη να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα για την ανθρώπινη κίνηση και μετά να βοηθήσουμε με τις μελέτες τις οποίες κάνουμε βάσει αυτού του φαινομένου, πάνω σε αυτό το φαινόμενο, να βοηθήσουμε παθολογίες. Παθολογίες οι οποίες έχουν να κάνουν με κινητικά προβλήματα. Από παρκινσονισμό και σκλήση κατά πλάκας μέχρι άλλα προβλήματα όπως η εγκεφαλική παράλυση ή ακόμα γύρανση, ας το πούμε έτσι, που οδηγεί σε πτώσεις. Και αυτό ουσιαστικά, με αυτό ουσιαστικά έχω ασχοληθεί στην έρευνά μου και στην Νεμπράσκα, όπου έχουμε και ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο πάνω στο θέμα αυτό και για αυτά τα πράγματα μίλησα μέσα. Σχολή φυσική εισαγωγή σίγουρα βοηθάει σε αυτό. Ο κόσμος είναι γενικότερα ενημερωμένος στην Ελλάδα? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αρκετά ενημερωμένοι, υπάρχουν αρκετοί καθηγητές εδώ με τους οποίους, οι οποίοι παρακολουθούν τη δουλειά μου. Θέλουμε να στήσουμε και περισσότερες συνεργασίες στο μέλλον. Το μέλλον, ξέρετε, θα είναι ένα μέλλον το οποίο θα βασίζεται σε συνεργασίες. Και μάλιστα τώρα που έχουμε τις ικανότητες μέσω του διαδικτύου, μέσω του software, όπως ας πούμε για παράδειγμα BlueJeans, Skype κτλ. Να μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε στο παρελθόν. Εγώ βρίσκομαι και σε μια καμπή της καριέρας μου, λίγο μετά τα 50, που θέλω να προσφέρω όσο δυνατόν περισσότερα να γίνεται πίσω στον τόπο μου. Και ήταν και ένας από τους λόγους που δέχτηκα να έρθω και να μιλήσω εδώ, γιατί ήθελα να δω τι κάνουμε εδώ, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και περισσότερες συνεργασίες πρώτα ο Θεός για το μέλλον. Το παρόν έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδεινός. Πρόκειται για το 25ο συνέδριο που διοργανώνεται από τη Σχολή Φυσικής Αγωγής του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου της Θράκης και είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, επιστημονική εκδήλωση, η οποία πάντα έχει να προσθέσει, να συνεισφέρει στα θέματα της αθλητικής επιστήμης και να δώσει μια όθηση στα ζητήματα του ελληνικού αθλητισμού. Βρίσκομαι εδώ όχι απλά καλεσμένος από την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά θέλω να σας πω ότι προσβλέπουμε πάρα πολύ στη συνεργασία των αθλητικών επιστημόνων και αύριο θα έχουμε με την Κοσμητεία και με όλους τους καθηγητές της σχολής, Σχολής Φυσικής Αγωγής, μια πάρα πολύ δημιουργική συνεργασία, ούτως ώστε να δούμε πώς η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Σχολή Φυσικής Αγωγής από κοινού θα συνεισφέρουν, θα συνεργαστούν για το καλό του ελληνικού αθλητισμού. Πόσα βήματα έχει κάνει μπροστά ο αθλητισμός τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και πόσο κοντά είναι η πολιτεία σε αυτό? Ο ελληνικός αθλητισμός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω κυρίως της οικονομικής κατάστασης που περνάει η χώρα. Παρόλα αυτά, και οι επιτυχίες που είχαν οι εθνικές μας ομάδες στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν σημαντικές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λύσουμε πολλά προβλήματα και πολλές παθογένειες που υπάρχουν. Και νομίζω ότι αυτές οι παθογένειες θα λυθούν όταν συνεργαστεί η πολιτεία με τις σχολές φυσικής αγωγής, διότι είναι
εκείνα τα παραγωγικά εργαστήρια από τα οποία βγαίνει το ανθρώπινο δυναμικό που αύριο θα υπηρετήσει τον ελληνικό αθλητισμό. Έχει γίνει ήδη η προεργασία, έχουμε κάνει κοινή συνάντηση με όλες τις σχολές φυσικής αγωγής σε κοινή σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη όμως σύσκεψη που γίνεται κατά μόνας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των καθηγητών και της κοσμήτωρας της συγκεκριμένης σχολής. Ξεχώρισε η απονομή του βραβείου Νίκου Σαμαρά στους στρατιώτες παραολυμπιονίκες της Κολύμβης που διακρίθηκαν στο Ρίο Ντετζανέιρο. Κυριάρχησε κατά τη τελετή βέβαια έναρξη του 25ου συνεδρίου. Ο καταγόμενος από τις σφαίρες Χρυσός Παραολυμπιονίκης Δήμος Μιχαλεντζάκης παρέλαβε το βραβείο του από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιο Συναδεινό. Ακολούθησε η βράβευση του Αλεξανδροπολίτη Δημήτρη Καρυπίδη και της Ξανθιώτισσας Σεμιχάρη Ζάουγλου. Επειδή ωστόσο απουσίαζε τελευταία το δικό της βραβείο, το παρέλαβε ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο και στους τρεις, ο Κομωτινός Παραολυμπιονίκης της Αθήνας του 2004, Άλεξ Ταξιλδάρης. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Το βραβείο στη μνήμη του Νίκου Τσαμαρά νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές διακρίσεις που θα λάβω. Πραγματικά είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ. Οι παραολυμπιονίκες έχουν προσφέρει πολλά και προσφέρουν και συνεχίζουν να προσφέρουν. Σε αυτό είναι αρρωγός η πολιτεία ή πολλές φορές τρέχετε μόνοι σας? Η πολιτεία προσπαθεί κατά τη γνώμη μου. Σίγουρα δεν είναι όσο θα έπρεπε, αλλά και πιστεύω δεν μπορεί και όσο θα έπρεπε. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που θα... Πραγματικά θέλει πολύ συζήτηση και ανάλυση. Όσο μπορούν να μας βοηθάνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Για ένα μήνυμα που θα ήθελες να δώσεις και γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό σε αυτούς μας. Γενικότερα θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει γενικά να πραγματοποιούμε τα όνειρα και τους στόχους μας και ποτέ να μην το βάζουμε κάτω στη ζωή μας, όποιες και αν είναι δυσκολίες. Και πραγματικά, αν έστω και ένας άνθρωπος βλέποντας εμάς επηρεαστεί θετικά και αλλάξει η νοοτροπία του για τη ζωή, είναι το μεγαλύτερο βραβείο και το πιο όμορφο δώρο, πιστεύω. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, διότι φοιτώ σε αυτό το πανεπιστήμιο και ευχαριστώ πολύ το πανεπιστήμιο, διότι με ανέχεται στην ουσία αυτό το λίγο χρονικό διάστημα. Είμαι πολύ χαρούμενος διότι είμαι από αυτόν τον τόπο και είναι ωραίο να έρχεται κόσμος και να επισκέπτεται τα ΤΕΦΑ διότι είναι κυριολεκτικά ένα στολίδι του αθλητισμού αυτό το πράγμα. Η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να γίνει από την αρχή αυτό, να συνδυαστούν τα δύο πράγματα, διότι μέσα από την αναπηρία και το συνδυασμό αυτών μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και θα γίνει πιστεύω ένα από τα καλύτερα συνέδρια γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά και ενδιαφέροντα θέματα. Είχατε και έχετε πολλές επιτυχίες και προσφέρετε πολλά στον αθλητισμό σαν παραολυμπιονίκης. Πόσο κοντά είναι η πολιτεία σας? Η πολιτεία δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε εμάς και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Όπως μας αναφέρει συνέχεια είναι η οικονομική κρίση, αλλά αυτό δεν πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε τόσο υψηλά μεγάλα κεφάλια στην ουσία της χώρας. Αυτό που θέλω είναι να συνεχίσουν όλα τα παιδιά, παρότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν και να μην το βάζουν ποτέ κάτω. Ξεχώρισε επίσης η βράβευση στον ομότιμο πλέον καθηγητή ΕΦΑ Σάββατο Κμακίδη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιου Συναδεινού και πολλών επισήμων. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε εδώ πέρα και εγώ πρέπει να πω ότι είμαι ικανοποιημένος που βρέθηκα εδώ πέρα. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερα, θα μπορούσε να ήταν χειρότερα. Πάντοτε υπάρχει το καλύτερο και το χειρότερο. Στο τέλος είναι ποια είναι η αποτίμησή μας. Εάν το δούμε στο πέρασμα του χρόνου, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι για τη δουλειά που κάναμε, για τα προγράμματα που πήραμε, για τον τρόπο με τον οποίο τα προγράμματα αυτά τα δέσαμε με την κοινωνία και δημιουργήσαμε μια κατάσταση στον κόσμο να κινείται, να ασκείται, να νιώθει πιο υγιής. Ακόμα τρέχουν κάποια προγράμματα. Για το περιβάλλον εδώ πέρα, είχαμε μια σχολή η οποία ήταν 7 χιλιόμετρα έξω από εδώ και τώρα μετεφέρθηκε, ήταν σε κτίρια τα οποία δεν ανήκαν σε εμάς, τώρα μετεφέρθηκε σε κτίρια δικά μας και έτυχε αυτό να γίνεται επί της θητείας μου που ήμουν στην Βρετανία. Μακίδη, πώς νιώθετε από το πρώτο συνέδριο που αναφέρετε στο 7ο χιλιόμετρο του ΤΕΦΑ, πέρασαν ισίως 25 χρόνια και είναι πετειακό, πώς πέραν τα χρόνια? Αυτό νομίζω ότι έγινε χθες, μάλλον προχθές. Χθες έγινε το κτίριο και σήμερα έχουμε το συνέδριο. Νομίζω ότι ο χρόνος καμιά φορά μηδενίζεται όταν φτάσεις σε ένα όριο και σε μια ηλικία και νιώθεις ότι
Εν πάση περιπτώσει, είχες μία παρουσία η οποία δεν σου επιτρέπει να έχεις κενά στο χρόνο. Να το πω έτσι για να εκφραστώ καλύτερα. Ως 25ο επαιτειακό συνέδριο, θυμάμαι ακόμα το πρώτο συνέδριο στο 7ο χιλιόμετρο, δεν είναι το Τεφάκι. Ναι, το λέτε πολύ σωστά. Έγιναν 25 συνέδρια χωρίς να καταλάβουμε πώς πέρασαν τα χρόνια. Αλλά είναι ευχής έργο που συνεχίζουν τα παιδιά με το συνέδριο. Είναι μεγάλη υπόθεση σε ένα τμήμα σαν το δικό μας να έχει κάθε χρόνο ένα συνέδριο με αυτή τη συμμετοχή ανθρώπων και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Κάτι που δείχνει ότι η ποιότητά του πρέπει να είναι τέτοια που αξίζει τον κόπο να πάει κανένας να επισκεφτεί το συνέδριο. Και σαν επισκέπτης για να ακούσει, αλλά και σαν ομιλητής, γιατί από ό,τι φαίνεται παρουσιάζονται πράγματα που είναι πάντα καινούργια, που κινούν το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων και βλέπουμε όπως σήμερα στην αίθουσα, παραδείγματι, ήταν το αμφιθέατρο γεμάτο σε ένα στρογγυλό τραπέζι που έγινε, που είχε σχέση με την αποκατάσταση. Παρόμοια στρογγυλά τραπέζια έχουν γίνει ήδη την πρώτη μέρα, που η συμμετοχή είναι τόσο μεγάλη που αξίζει πραγματικά τον κόπο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια για τα επόμενα χρόνια. Πόσο μεγάλα είναι τα ωφέλη τόσο για το ίδιο το ΤΕΦΑ όσο και για την πόλη της Κομωτινής? Για την πόλη της Κομωτινής το είχαμε πει όλα αυτά τα 25 χρόνια. Ήταν μια πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί έρχεται τόσος κόσμος στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού, γιατί δεν είναι μόνο οι σύνεδροι, είναι οι φίλοι των συνέδρων, είναι οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των ανθρώπων αυτών που έρχονται, που έχουν σχέση με την πόλη μας. Υπάρχει και η παράδοση των φοιτητών μας που έρχονται και αυτοί για να γιορτάσουν ύστερα από μερικά χρόνια μια συνάντηση που έχουν εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός και το περιμένει και η πόλη της Κομωτινής, το περιμένουν και όλοι που έχουν σχέση με τον αθλητικό χώρο και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν σχέση με το ΤΕΦΑ ή καλύτερα με όλα τα τμήματα φυσικής αγωγής της Ελλάδος. Το καλό των τελευταίων χρόνων είναι ότι οι συνεργασίες με τα άλλα τμήματα έχουν γίνει καλύτερες, δηλαδή τα παιδιά, όλοι οι συνάδελφοι συνεργάζονται και στο επιστημονικό αλλά και στο κοινωνικό κομμάτι, που και αυτό οδηγεί στη σύσφυξη των σχέσεων και όπως καταλαβαίνετε είναι μεγάλη υπόθεση. Τώρα από πλευράς επιστημονικής, είπα και προηγουμένως, οπωσδήποτε και μόνο το γεγονός ότι το συνέδριο αυτό επαναλαμβάνεται και μπορεί και έχει τη συμμετοχή αυτή, σημαίνει ότι έχει κάποια έγκλη που το διατηρεί το συνέδριο. Άρα συζητάμε για ένα μεγάλο επιστημονικό γεγονός που επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο. Ένα μεγάλο ρόλο στην επιτυχία του συνεδρίου θα έλεγα ότι παίζουν οι εθελοντές φοιτητές. Οπωσδήποτε όλα τα τελευταία χρόνια, γιατί και τα οικονομικά είναι στενά, όπως ξέρετε, και αν δεν είχαμε τους φοιτητές μας, οι οποίοι κάνουν όλη την προετοιμασία και κινούν όλα τα νήματα και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και είναι αυτοί που συγκεντρώνουν τις εργασίες μαζί με τους συναδέλφους του Τμήματος Φυσικής Αγωγής, κάνουν ό,τι πρέπει να γίνει για να προσκληθούν οι συνάδελφοι, να έρθουν οι συνάδελφοι, να περάσουν εδώ καλά, να γίνει αυτή η οργάνωση την οποία βλέπουμε, γιατί μόνο αυτός που δεν έχει κάνει ένα τέτοιο συνέδριο δεν ξέρει πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί ένα τέτοιο γεγονός και να λειτουργήσει. Είναι μεγάλη υπόθεση και ευχαριστούμε τα παιδιά. Τα παιδιά μας φυσικά έκαναν πάντα την προσπάθεια αυτή όλα τα τελευταία χρόνια, είναι αξιέπινα και υπάρχουν πάρα πολλοί που τέλειωσαν και θέλουν και έρχονται τις ημέρες αυτές του συνεδρίου για να ξαναβρεθούν στα ίδια μέρη που ήταν παλιά, κάτι που τιμά και την πόλη μας. Το παρόν έδωσαν και δύο πρώην υπουργοί, ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης και ο κύριος Γεώργιος Πεταλωτής. Ο θεσμός αυτού του συνεδρίου νομίζω ότι έχει συνδεθεί τόσο με την εξέλιξη του Πανεπιστημίου μας, όσο και με την ανάδειξη περιοχής μας. Θέλω να συγχαρώ τους οργανωτές, να πω ότι η τοπική κοινωνία στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει αυτό το θεσμό, να πω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να αναδειχθεί η υπέροχη δουλειά που γίνεται και στο ΤΕΦΑ αλλά και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και αν πρέπει να βγει ένα μήνυμα ισχυρό από όλες τις δυνάμεις της περιοχής αλλά και του Πανεπιστημίου μέσα από αυτήν την εκδήλωση, είναι ότι το Δημοκρίτιο χρειάζεται περαιτέρω στήριξη και στον προϋπολογισμό του και στις υποδομές του. Θέλει περισσότερους φοιτητές, περισσότερους διδάσκοντες για να γίνει πραγματικά και επάξει το τρίτο πανεπιστημίο στη χώρα, τονώνοντας αν θέλετε και θωρακίζοντας αυτή την ακριτική περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό εδώ στην περιοχή μας να γίνει το 25ο Διεθνές Συνέδριο ΤΕΦΑ, ένα συνέδριο που δείχνει την πρωτοπορία του τμήματος, του συγκεκριμένου τμήματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, που σημαίνει ότι δεν είναι κάτι παρεστησιακό, δεν είναι τυχαίο και ότι έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην καινοτομία
και προσεγγίζει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο το γνωστικό του αντικείμενο. Επίσης, λόγω της εξωστρέφειας που διέπει το συγκεκριμένο συνέδριο, και όπως και κάθε χρόνο, είναι σημαντικό και το μήνυμα που βγαίνει ότι δεν μπορούμε να πάμε με την παλιά λογική να γίνονται σχολές απλώς για να γίνονται πανεπιστημιακές, να εγκλωβίζουμε παιδιά, γονείς σε όλο αυτό το πράγμα χωρίς αντίκρισμα. Χρειάζεται διεθνοποίηση, χρειάζεται εξωστρέφεια, χρειάζεται καινοτομία για να μπορούν τα πανεπιστημιακά τμήματα, ακόμη και ένα περιφερειακό τμήμα, να σταθεί έτσι όπως θέλει το ΤΕΦΑ Κομωτινής. Ξεχώρισε επίσης η βράβευση της Big Four, της δυνατής ομάδας από τότε που ξεκίνησε το 1993 το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, δηλαδή η Γιώργος Γκοδόλιας, Σάββας Τουκμακίδης, Κούλης Ταξιλδάρης και Ευθύμης Κιουρμουτζόγλου. Ενώ δύο ακόμα θέματα που ξεχώρισαν στη τελετή έναρξη είχαν σχέση με τον Ολυμπισμό για τον Ανθρωπισμό και την ταινία του Σπύρου Νταντανίδη. Ο Ολυμπισμός μας ενώνει. Ειδικαία, πρότυπο, καθηγητής, φοιτήτρια, το πιο δυνατό στοιχείο που μπορεί να παράγει ένα πανεπιστήμιο, πρότυπο και πρεσβευτή στο εξωτερικό. Η δεύτερη ειδική μου είναι να συνεχίσουμε με αυτή τη σχέση. Σαρδέλα στην Ιαπωνία για σούσι όμως. Και με το τρίτο πυλώνα που είπα προηγουμένως, η τεκμηριωμένη επιστημονική διάσταση του αθλητισμού για την ανθρωπότητα όμως, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καλύτερες θέσεις εργασίες, που με την κρίση πιστεύω ότι έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Γιατί είναι ένα απλό στερεότυπο. Δηλαδή, τον Μιχάλη, ο οποίο μέσω του αθλητισμού, στου τελευταίου 6 μήνε που προπονείται, έχει βελτιωθεί και έχει αγαπήσει και τον εαυτό του και την άποψη. Και εγώ θα έλεγα κάτι που είναι πολύ σημαντικό για να μην έρθω. Τις στρογγυλές τράπεζες του 25ου Επετειακού Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αφορούσε το ποδόσφαιρο παρουσία του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, Μίχαελ Σκίμπε. Μία από τις στρογγυλές τράπεζες του 25ου Επετειακού Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αφορούσε το ποδόσφαιρο που μιλητήσαν ο Δανός Κρούστρουπ, παρουσία του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, Μίχαελ Σκίμπε. Ja, ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein darf. Professor Gudolias hatte mich eingeladen und ich bin der Einladung gerne gefolgt. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ στο Επετειακό Συνέδριο της Φυσικής Αγωγής. Είχα μια πρόσκληση από τον γιατρό, τον κύριο Γκοδόλια. Φυσικά δεν μπορούσα να το αρνηθώ και ήρθα εδώ. Ja, also das nächste Spiel ist jetzt vor der Sommerpause am 9. Juni in Bosnien. Das ist eine sehr schwere Aufgabe für uns. Es wird ein sehr umkämpftes Spiel sein. Ναι, πράγματι, στις 9 Ιουνίου, πριν την διακοπή, έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Βοσνία. Θα είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερα δυναμικό, ιδιαίτερα δυνατό. Ein ganz großes Problem für uns ist, dass wir einen Großteil der Mannschaft umstellen müssen, ganz besonders das Mittelfeld, weil viele Spieler gesperrt sind. Ένα σημαντικό πρόβλημα για την ομάδα μας θα είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε πολλές αλλαγές και ιδιαίτερα στο χώρο του κέντρου όπου έχουμε απουσίες λόγω τιμωριών. Ja, für dieses schwere Spiel für uns sind sowohl Samaris als auch Tachtsidis gesperrt, genauso gut aber auch noch Papadopoulos und Tsavelas, sodass wir auf vier Stammspieler verzichten müssen. Θα έχουμε τέσσερις απουσίες σε αυτό το παιχνίδι, τέσσερις απουσίες βασικών παιχτών. Είναι ο Σάμαρης, είναι ο Ταχτσίδης. Σε αυτούς θα πρέπει φυσικά να προσθέσουμε και τον Παπαδόπουλο και τον Τζαβέλα. Ich hoffe, es setzt sich erstmal fort mit guten Ergebnissen.
Ansonsten habe ich natürlich, bevor ich gekommen bin, mich über den griechischen Fußball informiert. Und nachdem ich 3 Monate hier war, habe ich mich auch mit Otto Rehhagel getroffen, um sowohl das, was ich schon erlebt habe, mit ihm auszutauschen, aber besonders auch von seinen Erfahrungen natürlich zu profitieren. Καταρχήν όλοι ευχόμαστε να έχουμε ανάλογα αποτελέσματα και να συνεχίσουμε να έχουμε επιτυχίες. Από εκεί και πέρα είχα και τις δικές μου εμπειρίες από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάθισα 3 μήνες εδώ, μελέτησα το ελληνικό ποδόσφαιρο, απέκτησα προσωπική άποψη και από εκεί και πέρα υπήρχαν βέβαια συζητήσεις με τον κύριο Ρεχάγκελ και ανταλλάξαμε απόψεις. Και πήρα και κάποια στοιχεία από αυτόν. Das Allerwichtigste ist eine optimale Nachwuchsarbeit, dass wir uns da sowohl im Verband als auch in den Vereinen weiter darauf konzentrieren, die Spieler noch besser auszubilden. Πάνω απ' όλα βασικά είναι τα τμήματα υποδομής, όσον αφορά και την ίδια την Ομοσπονδία, αλλά και οι ίδιες οι ομάδες θα πρέπει να ρίξουν μεγάλο βάρος στην υποδομή, στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ich bin ganz sicher, dass wir im griechischen Fußball sehr viele Talente, auch große Talente haben. Und dementsprechend müssen wir ihnen versuchen, die Möglichkeit zu geben, schnell in den Profivereinen auch zu spielen. Από αυτά που έχω δει, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ποδοσφαιρικά ταλέντα, υπάρχουν μεγάλα ποδοσφαιρικά ταλέντα εδώ στην Ελλάδα. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά, οι ομάδες να δώσουν ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά, έτσι ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η μουσική επένδυση του 25ου Επετειακού Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είχε την παρουσία του γνωστού καλλιτέχνη Βασίλη Λέκα, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Art Channel Thrakis. Βρισκόμαστε ακριβώς για αυτό το λόγο εδώ, για το 25ο Επετειακό Συνέδριο και η πρόσκληση είναι για να έχουμε μια σειρά από τραγούδια του ρεπερτορίου. Βεβαίως και αυτό είναι μια συμβολική συμμετοχή. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και αύριο θα έχουμε μια συναυλία η οποία θα είναι στο 8 υπό την αιγίδα του Διπεθέ Κομωτινής. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό δικό μου και όταν έχω τη δυνατότητα έτσι με πολύ καλούς φίλους μουσικούς να ελύσουμε στο ρεπερτόριο, προτιμώ να μην παίζω με λίστα, αλλά να παίζω επί τόπου ένα μέρος του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τι διάθεση έχω. Με νέα αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια θα τοποθετούνται πλέον οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Προβλέπεται μοριοδότηση της επιστημονικής και παιδαγωγικής συγκρότησης των υποψηφίων. Με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια θα τοποθετούνται στις θέσεις τους στα σχολεία διευθυντές, όπως προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για την επιλογή και τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή από τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου. Οι εκπαιδευτικοί που θα θελήσουν να γίνουν διευθυντές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 ετή διδακτική εμπειρία, ενώ θα μοριοδοτούνται η επιστημονική παιδαγωγική συγκρότησή τους και η υπηρεσιακή τους κατάσταση. Για την επιλογή τους θα περνούν από προφορική συνέντευξη, ενώ γνώμη για αυτούς θα εκφράζουν και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Η άποψή τους όμως δεν θα δεσμεύει το συλλογικό όργανο που θα λαμβάνει τις οριστικές αποφάσεις. Όσοι έχουν υπηρετήσει για 2 συνεχόμενες θητείες δεν θα μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ίδια σχολική μονάδα, ενώ η θητεία τους θα διαρκεί 3 χρόνια. Για 2η συνεχόμενη χρονιά, η ΑΕ Κομωτινής διοργάνωσε το Σάββατο στην κεντρική πλατεία Κομωτινής τουρνουά μίνι βόλεϊ, το οποίο προσέφερε σε αγόρια και κορίτσια πολύ παιχνίδι και διασκέδαση. Τουρνουά μίνι βόλεϊ διοργάνωσε η ΑΕ Κομωτινής το Σάββατο στην κεντρική πλατεία Κομωτινής. Ήταν το 2ο τουρνουά που διοργάνωσε η ΑΕ Κομωτινής, το οποίο ξεκίνησε από τις 11 το πρωί και όπως και το προηγούμενο, πρόσφερε σε αγόρια και κορίτσια πολύ παιχνίδι και διασκέδαση με βόλεϊ. Αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ είναι η αρχή και το μέλλον του βόλεϊ στην Κομωτινή. Προσπαθούμε με ό,τι μέσον περνάει και έχουμε στα χέρια μας να το ανεβάσουμε ψηλά. Είναι μια μικρή προσπάθεια που πιστεύουμε ότι θα καρποφορήσει. Από εκεί και πέρα θα το δείτε και μόνοι σας στην πράξη. Είναι μια ωραία προσπάθεια που κάνουμε εδώ πέρα για να μαζευτούν παιδάκια και άλλα παιδάκια στην ομάδα, για να γνωρίσει ο κόσμος το άθλημα, για να δείξουμε ότι η ομάδα μας έχει δυνατότητες, ότι έχουμε όρεξη να δουλέψουμε με τα παιδάκια. Και πάνω απ' όλα ότι έχουμε και το κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό για να βοηθήσουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και θέλουμε να δείξουμε ότι η πόλη και οι χωριοί μας
εδώ πέρα όλα τα μαγαζιά της πλατείας ότι μας στηρίζουν και μας βοηθάνε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος του το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή «Πες τα Νίκο» με τον Νίκο Πουρτσίδη. Η επόμενη ενημέρωση γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.